Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους συνεορτάζοντες Κορίνθιους και Κορίνθιες, με υγεία πάνω απ' όλα, και σε εμάς που ασχολούμαστε κοινά με φώτιση για τις αποφάσεις που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα. Όπως γνωρίζετε, οι στόχοι βασικοί που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιφερειακής μας ενότητας και της περιφέρειας Πελοποννήσου συνολικότερα, αφορούν στο ξεδίπλωμα του προγράμματος του τεχνικού και των μεγάλων έργων που έχουν προγραμματίσει. Ευελπιστούμε ότι με βάση αυτή τη διαδικασία των δημοπρασιών των τεχνικών έργων που έχουμε ξεκινήσει από τα μέσα του Μάρτη περίπου, ότι μέσα στο καλοκαίρι σε όλο τον νομό θα υπάρχουν πυκνά, σημαντικά και σπουδαιότητας έργα που θα δώσουν τόσο άμεσες απαντήσεις στο να ανακουφίσουν την ανεργία και να δημιουργήσουν μια κυκλοφορία χρήματος μέσα στην αγορά, γιατί είναι έργα που θα χρηματοδοτηθούν άμεσα με πιστώσεις που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και μεσοπρόθεσμα να δώσουν τις αναπτυξιακές δομές και υποδομές που έχει ανάγκη ο νομός μας. Η ρευστότητα που αναμένεται να υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό σας φοβίζει σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου? Κοιτάξτε, δεν μας φοβίζει με την έννοια ότι έχουμε μια σταθερή δομή κατά χτίση. Το έργο μας και τα προγράμματά μας βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν θέλουμε απλά η όποια κυβερνητική αστάθεια ή η όποια κυβερνητική δυστοκία να δημιουργήσει ανάσχεση. Με αυτήν την έννοια, σαφώς και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σαφώς και ενδιαφερόμαστε στο να υπάρξει γρήγορα μια κυβέρνηση που θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της πατρίδας μας, θα θέσει σαν πρώτη προτεραιότητα τους αναπτυξιακούς στόχους και την ενίσχυση των περιφερειών της χώρας που αποτελούν αυτή τη στιγμή την μοναδική θεσμική δυνατότητα να κυλήσουν, να αναπτυχθούν πολιτικές που μπορούν να απαντήσουν άμεσα και στο πρόβλημα της χώρας. Η περιφερειακή ομάδα ασχολείται καθόλου με τις βουλευτικές εκλογές ή ασχολείται μόνο μετά τις περιφέρειες? Έχουμε την τύχη γενικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου να έχουμε πολλούς υποψήφιους σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές και μάλιστα σε πολλά και διαφορετικά κόμματα. Έχουμε την χαρά μέσα από τη συνεργασία που έχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να γνωρίζουμε και την ποιότητα αυτών των ανθρώπων και το ήθος τους και πραγματικά είναι από τους ανθρώπους, τους αξιόλογους που θα άξιζε να είναι στη Βουλή και εμείς το ευχόμαστε γιατί γνωρίζοντας και καλά τα προβλήματα της περιφέρειάς μας μπορούν να δυναμώσουν τη φωνή μας μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καλό αγώνα λοιπόν σε όλους και καλή τους επιτυχία.